Προτιμώ τον Πέτρο πάντως. Μάλιστα. Σοκράτη από Διόνυσο. Μάλιστα. Η Αγγελική Νικολούλη στο Hollywood. Τι κάνει εκεί η Ελληνίδα Αγκάθα Κρίστη? Τι φωτογραφίες είναι? Είναι η φωτογραφία λοιπόν, Φέι, που είδαμε δημοσιευμένη. Ναι, αυτή. Που είδαμε δημοσιευμένη στο. Στο. Ξέχασα. Έλα. Στην εφημερίδα του LA, GreekReporter.com. Ναι. Είναι αυτό το πράγμα, το οποίο το βγάλει. Να σας πω ότι η Αγγελική Νικολούλη έχει πάει εκεί. Γιατί? Γιατί ψάχνει εταιρείες παραγωγής, σκηνοθέτες και σεναριογράφους, γιατί θέλει να κάνει ντοκιμαντέρ και ταινίες, διάφορες από τις υποθέσεις που έχει ξεχνιάσει και έχει βοηθήσει και την αστυνομία, όπως γνωρίζουμε, Αγγελική Νικολούλη, ύστερα από 30 χρόνια μεγάλης καριέρας. Τι λες? Και να τα κάνει ντοκιμαντέρ και ταινίες, βεβαίως. Και έκανε δηλώσεις. Δηλαδή, υποθέσεις της θα γίνουν ταινίες. Ακριβώς. Πιο δραματοποιημένες, βεβαίως. Ιστορίες που έχουν συγκλονίσει την Ελλάδα. Ωραίο. Και όλο τον κόσμο. Ωραίο. Και να πούμε ότι Αγγελική έχει ξεκινήσει όλο αυτό. Όπως δήλωσε και η ίδια, είναι σε αυτή την περίοδο ψάχνει εταιρείες παραγωγής, ψάχνει σεναριογράφους, ψάχνει σκηνοθέτες. Που στο Hollywood, όπως καταλαβαίνετε, είναι κορυφαίοι όλοι εκεί για να κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Μα είναι αυτό που λέμε. Τελειωμανή σούσα. Η ζωή ξεπερνά το πιο τρελό σενάριο. Εγώ είχα κολλήσει με εκπομπές της Νικολούλη χωρίς να το επιδιώκει να είναι. Ξέρεις, θυμάμαι υποθέσεις δηλαδή που περιμέναμε να βρούμε. Εσένα πώς σου φαίνεται? Ποιο? Όλο αυτό. Ενδιαφέρον, είναι πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα η Αγγελική. Ψάχνω να βρω λίγο τους σωστούς ανθρώπους. Και εμείς κάνουμε να παίξουμε να χρειαστεί η κυρία Αγγελικολούλη, εδώ είμαστε. Και ο γιος της είναι σκηνοθέτης. Είναι σκηνοθέτης, ναι. Και είναι. Και είναι και αγγλικός άνθρωπος η Αγγελική. Καλή επιτυχία να έχει. Πάντω την έχετε καλοδεχτεί εκεί πέρα, να ξέρετε. Είναι γνωστή και στο εξωτερικό η Αγγελική Νικολούλη και πολλοί κόσμοι δεν σταματήσουν για να τη μιλήσει για τις υποθέσεις της. Λοιπόν, ο Σάκης Ρουβάς γίνεται σήμερα 40 χρόνων. Γιορτάζει, γίνεται.